Εμείς τώρα επιστροφή εδώ στο στούντιο και να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Χατζιωάννου. Είναι διευθυντής του Activate Cyprus, γιατί το επόμενο τρίμερο, στις 27 Φεβρουαρίου, αρχίζει έτσι ένα σπουδαίο φεστιβάλ, θα το λέγαμε, για τα mountain bike, για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Mm-hmm. Να πούμε ακριβώς τι θα γίνει, να δώσουμε τις διαδρομές, να πούμε τα σπουδαία ονόματα, τους σπουδαίους Ολυμπιονίκες ποδηλασίας που θα φτάσουν στο νησί μας. Ναι, στις 27 Φεβρουαρίου ξεκινά όντως το Cyprus Sunshine Epic. Είναι ένας αγώνας με μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο mountain bike. Διεθνής αγώνας ποδηλασίας. Μάλιστα, διεξάγεται από το 1997 κάθε χρόνο και κάθε χρόνο μεγαλώνει. Είναι στο παγκόσμιο καλεντάρι και οι αθλητές που έρχονται αγωνίζονται για να πάρουν βαθμούς για πρόκληση στους Ολυμπιακούς, αλλά και για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Σε ποια επίπεδα. Ακριβώς. Είναι, όπως έχω πει, ένας πολύ ψηλό επίπεδο αγώνας και αυτό το κάνουν οι συμμετοχές, γιατί το επίπεδο το ψηλό το καθορίζουν οι συμμετοχές. Και όντως, φέτος έχουμε πάλι την τύχη και την ευχαρίστηση να φιλοξενούμε στην Κύπρο μεγάλα ονόματα του mountain bike, όπως την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018, την Kate Courtney από την Αμερική, τη συναθλήτρια της Erin Hack, την Annika Langvat, η οποία είναι σταθερή επισκέπτρια της Κύπρου για το Sunshine Epic εδώ και χρόνια, είναι αρκετές φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, Emily Batty από την Καναδά, τέταρτη στους προηγούμενους Ολυμπιακούς, Ιαροσλάβ Κούλχαβη από τη Τσεχία, χρυσός Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο και Αργυρό στο Ρίο. Και υπάρχει μια μεγάλη λίστα από ονόματα τα οποία είναι πρωτοκλασάτα στη mountain bike. Πρωτοκλασάτα ονόματα έτσι στον χώρο της ποδηλασίας από όλο τον κόσμο και αυτό νομίζω τιμά πάρα πολύ το νησί μας και δείχνει και το καλό επίπεδο που βρίσκεται η ποδηλασία στην Κύπρο. Διορθώστε με σε αυτό αν είμαστε σε καλά επίπεδα. Οι δρόμοι μας για τα ποδήλατα, το ποδήλατο, αν ξέρουμε να το σεβόμαστε στην Κύπρο. Ναι, είμαστε σε καλά επίπεδα. Φυσικά, εντάξει, είναι κάτι νέο για την Κύπρο η ποδηλασία, ειδικά το mountain bike, επειδή έχουμε διάφορα είδη ποδηλασίας. Το mountain bike είναι κάτι νέο για το ευρύ κοινό. Όμως, ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερή αυξητική τάση της χρήσης του ποδηλάτου. Περισσότερο για άσκηση παρά για διακίνηση. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο όσον αφορά το ποδήλατο για διακίνηση, αλλά ναι, όσον αφορά την άσκηση, αρκετός κόσμος ανεβαίνει στο ποδήλατο, συνήθως τα Σαββατοκυριακά και μία ή δύο φορές τις καθημερινές, για να ασκηθεί στην πραγματικά υπέροχη και πλούσια φύση μας. Που δυστυχώς πολλοί δεν γνωρίζουν και έτσι μια ωραία βόλτα οργανωμένη, νιώθουμε ακόμα πιο ωραία. Θέλω να πούμε για αυτό το τρίμερο, 27 με 1η Μαρτίου. Ναι. Πού θα είναι οι διαδρομές, τι περιλαμβάνει. Είναι τετραήμερος ο αγώνας. 27 Φεβρουαρίου, όπως είπαμε, είναι η πρώτη μέρα. Ξεκινά με αγώνα ομαδικής χρονομέτρησης από την κοινότητα των Πυργών. Mm-hmm. Μέσω του Σταυροβουνιού τερματίζει στον Κόρνο, στην κοινότητα Κόρνου. Τη δεύτερη μέρα, 28 του μήνα, ξεκινά από τον Κόρνο, διασχίζοντας το δάσος του Μαχαιρά, φτάνει μέχρι την κορυφή Κιόνια και κατευθύνεται να δερματίσει στο Λιθροδόντα. Η τρίτη μέρα ξεκινά από τον Λιθροδόντα και δερματίζει στο Λιθροδόντα, καλύψοντας το υπόλοιπο μέρος του δάσους του Μαχαιρά. Mm-hmm. Και η τελευταία μέρα είναι στην καρδιά του δάσους του Μαχαιρά, στο εκδρομικό χώρο Μάντρα του Καμπιού, όπου είναι ένας πολύ θεαματικός αγώνας, μια πολύ απαιτητική διαδρομή, στην οποία οι αθλητές επαναλαμβάνουν κάνοντας την ίδια διαδρομή συνεχώς. Και έτσι δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να μπορεί να έρθει, να παρακολουθήσει τους αθλητές αυτούς, τους μεγάλους αθλητές, σε δράση, σε πολύ μικρή αποστάση. Χρειάζεται να πάει κάποιος δηλαδή εκτός σε μεγάλες αποστάσεις για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Είναι εκεί, είναι πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας και καλούμε όλο τον κόσμο που αγαπά το ποδήλατο και τη φύση και τον αθλητισμό να
να έρθει στη Μάντρα του Καμπιού την Κυριακή. Είναι στις περιοχές μου, από τους Σκαπέδες είμαι εγώ. Είναι στις περιοχές μου οι διαδρομές και ο αγώνας που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Πολύ ωραία περιοχή. Εντάξει, ο αγώνας, όπως έχω πει, είναι... Να πούμε λίγο τις ώρες. Ποιες ώρες μπορεί να παρευρεθεί ο κόσμος για να παρακολουθήσει έτσι θέαμα. Ναι, την Πέμπτη ξεκινούμε στις 11.30, την Παρασκευή και το Σάββατο στις 11, από τα σημεία που αναφέραμε, mm-hmm. και την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Η πρώτη κίνηση του αγώνα των γυναικών είναι στις 10.30 και η δεύτερη κίνηση στις 12.30. Μέσα στην πορεία όλων αυτών των αγώνων, μέσα σε αυτά τα χρόνια, βλέπετε εξέλιξη στο κυπριακό επίπεδο? Βεβαίως. Θέλω να το αναφέρω αυτό και ευχαριστώ μου την ευκαιρία. Από το 1997 που ξεκίνησε ο θεσμός πλέον του Cyprus Sunshine Cup ή Cyprus Sunshine Epic, όπως μετονομάστηκε φέτος. Είπαμε, αλλάζει όνομα, δεν αλλάζει καθόλου η όλη διαδικασία. Ακριβώς. Η κυπριακή ποδηλασία ανέδειξε αρκετά ταλέντα, τα οποία υπήρχαν, απλά δεν αναδεικνύονταν και δεν υπήρχε και το κίνητρο ή το όραμα από τους μικρούς νεαρούς αθλητές για να φτάσουν. Από τότε έχουμε συμμετάσχει σαν ποδηλασία σε τρεις Ολυμπιάδες και φέτος το 2020 θα είναι η τέταρτη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη στήριξη από την πολιτεία, mm-hmm. όσο οι επιτυχίες του. Και πιστεύω ότι το να είναι ένα άθλημα στους Ολυμπιακούς είναι ό,τι καλύτερο όσο για το άθλημα, όσο και για τη χώρα. Είναι μια τεράστια προβολή, αντιπροσώπευση, εκτίμηση από την παγκόσμια ποδηλατική κοινότητα. Και αυτό το αποδεικνύει η κάθοδος όλων αυτών των Ολυμπιονικών που έρχονται κάθε χρόνο στην Κύπρο για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό δείχνει την επιτυχία του. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο μας τιμά. Γιατί όντως υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, mm-hmm. τα οποία δεν είναι εύκολο να τα αντιπαραθέσεις στους αθλητές για να τους ελκύσεις. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι αγώνες παρόμοιοι, mm-hmm. οι οποίοι προσφέρουν πολύ περισσότερα στους αθλητές για να συμμετέχουν ή προσφέρουν στους αθλητές για να συμμετέχουν. Και βλέπουμε ότι οι αθλητές επιμένουν να έρχονται στην Κύπρο γιατί ξέρουν ότι θα βρουν καλή ποιότητα, ψηλό ανταγωνισμό που είναι κάτι που τους ενδιαφέρει και μια αυθεντική ατμόσφαιρα την οποία όλοι αναφέρουν στις κατηδίας συναντήσεις. Όλοι οι αθλητές που έρχονται μένουν ενθουσιασμένοι και από τις αγώνες φυσικά αλλά και από την κυπριακή φιλοξενία και αυθεντικότητα. Επόμενος στόχος μετά την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα. Εντάξει, θέλουμε πάντοτε να είμαστε καλύτεροι. Τώρα, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, θα δούμε. Όπως έχουμε αναφέρει, έχει γίνει μια νέα αρχή με την ονομασία του αγώνα Sunshine Epic. Οι αθλητές τρέχουν σε ομάδες, δηλαδή σε ζευγάρια. Είναι κάτι νέο για μας, είναι όμως μια παγκόσμια τάση και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Θα δούμε το αποτέλεσμα, θα το κρίνουμε και θα αποφασίσουμε πώς θα... Θέλουμε να είμαστε πάντα μπροστά και θέλουμε τη στήριξη της πολιτείας. Και να κοινοτοποιούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε όλα τα καλά και η πολιτεία να στηρίζει για να μπορούμε να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος. Γιατί δυστυχώς χωρίς τη στήριξη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Είναι κάτι που αφορά την Κύπρο. Δεν είναι κάτι που αφορά τον Μιχάλη. Και την προβολή της. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον Μιχάλη ή οποιοδήποτε. Είναι κάτι που αφορά την Κύπρο. Ένας παγκόσμιος αγώνας, πρωτοκλασσά τα ονόματα. Νομίζω με μια έτσι έρευνα που έκανα, δεν έχουμε άλλο αθλητική εκδήλωση στην Κύπρο που να προσελκύει τόσα μεγάλα ονόματα. Πόσοι συμμετέχοντες είναι συνήθως οι αθλητές? Φέτος έχουμε γύρω στους 130 αθλητές. Ναι. Για το επίπεδο που έχουμε είναι αρκετές. Διεθνής αγώνας ποδηλασίας λοιπόν στα βουνά της Κύπρου από την 5η 27 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε να απολαύσετε το θέαμα στα βουνά της Κύπρου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.